Αγαπητοί συντοπίτες, χαίρετε. Η σημερινή παρουσίαση έχει ως θέμα «Η Μολάη από τα παλιά». Μια ψηφιακή περιήγηση στην πάνω μεριά των Μολάων, στο σημείο που πρωτοκατοικήθηκε η πόλη μας. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μολάων δημιούργησε αυτή την ψηφιακή εφαρμογή γνωριμίας με τον τόπο και κυρίως με τα σπίτια της πάνω μεριάς, εκεί που τον 20ο αιώνα χτίστηκαν τα περισσότερα σπίτια. Θα κάνουμε μία περιήγηση στις εκκλησίες, στο φαράγγι και μέσα από τις χαραμάδες των σπιτιών θα δούμε λίγο και την ιστορία των ανθρώπων τους. Αυτοί που έζησαν στις αρχές του αιώνα στον τόπο μας, που αγάπησαν τον τόπο τους και συνέβαλαν με την οικονομική τους στήριξη, με την πνευματική τους και με την κοινωνική τους προσφορά στη δημιουργία της πόλης των Μολάων. Με τον κύριο Ιαξόγλου θα σας παρουσιάσουμε μερικά από τα πρώτα σπίτια της πόλης μας στη διαδρομή του πάνω μονοπατιού που ξεκινούσε από τα Σπανέικα και κατέληγε στην Κουρκούλα, εκεί όπου ήταν τα κτήματα των ανθρώπων που καλλιεργούσαν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την περιήγησή μας στο χώρο μας. Η Μολάη, πρωτεύουσα σήμερα του Δήμου Μονεμβασίας, συναντάται για πρώτη φορά στις γραπτές πηγές το 1209 με τη συνθήκη της Σαπιέντσας μεταξύ των Λατίνων κατακτητών. Ήταν μια συνθήκη που έπρεπε να γίνει, που έγινε μεταξύ του Βιλαρδουίνου και των Βενετών για την κυριαρχία της περιοχής, την οποία εκείνη την εποχή κατήχε τους Μολάους, τους κατήχε ο Βιλαρδουίνου. Μέχρι την απελευθέρωση από τους Τούρκους, οι Μολάοι παρέμεναν μία μικρή πόλη στη σκιά της Μονεμβασίας, που ήταν η μεγάλη πόλη, και των γύρω χωριών που είχαν μεγαλύτερη έκταση και περισσότερους κατοίκους. Όμως με την απελευθέρωση από τους Τούρκους και με την παρακμή της Μονεμβασίας σιγά σιγά, αλλά χάρη στην επίκυση των κατοίκων από την Κρήτη, τη Μάνη, το Έλος και το Ζάρακα, οι Μολάοι έγιναν το μεγάλο κέντρο της περιοχής, αυξήθηκε η καλλιέργεια του κάμπου, χάρη στα κτήματα που δόθηκαν από το κράτος στους κατοίκους, στην αρχή με σικές και δημητριακά και συνέχεια με ελιές. Έτσι προσέλκυσε και άλλους κατοίκους, επιστήμονες, δημοσίους υπαλλήλους και πλάι σε αυτή την τάξη των αγροτών έχουμε και μία τάξη μικροαστών που συγκρότησαν την κοινωνία της πόλης στον 20ο αιώνα. Σπουδαίοι ευεργέτες βοήθησαν την πόλη να αναπτυχθεί με την ίδρυση πνευματικού κέντρου, νοσοκομείου, πλατείας, δρόμων. Πάμε λοιπόν στην πρώτη μας διαφάνεια, στο μονοπάτι που ξεκινάει από τα Σπανέικα μέχρι το Μιλάβλακο και συνεχίζει μέχρι την Αγία Παρασκευή. Το πρώτο που συναντάμε είναι η Τούρκικη Βρύση πάνω από το Δημοτικό Σχολείο, η οποία αποκαλύφθηκε με τις εργασίες που έγιναν τελευταία για τη διάνοιξη του δρόμου. Στην διαδρομή αυτή υπήρχαν και άλλες βρύσες, λόγω των νερών που υπάρχουν, όχι πολλά, αλλά όμως λίγα, στην Κουρκούλα. Το Δημοτικό Σχολείο Μολάων, που χτίστηκε το 1935, έπειτα από επιχορήγηση του κράτους και εράνους της τοπικής κοινωνίας για τη συλλογή χρημάτων. Εδώ βλέπουμε το Νότιο Προάβλιο, που ήταν το κημητήριο της πόλης και μέχρι τότε το Δημοτικό Σχολείο λειτουργούσε σε διάφορα κτίρια της πόλης, πολλές φορές ακατάλληλα. Έτσι λοιπόν, οι συνεχείς οχλήσεις των κατοίκων ανάγκασαν την κυβέρνηση, το Υπουργείο, να χρηματοδοτήσει το έργο. Στο χώρο αυτό βρίσκεται και ο κημητηριακός ναός του Αγίου Γεωργίου, ένας ναός του 15ου αιώνα, μονόχωρος, και έχει σπουδαίες τοιχογραφίες σύμφωνα με την μελέτη που έκανε ο καθηγητής Δρανδάκης στην περιοχή και σε όλη την επαρχία της Επιδαύρου Λιμηράς. Προχωρώντας, βλέπουμε την Παναγία του Κοκολάκη,
ένας ιδιόκτητος ναός, σταυροειδής εγγεγραμμένος, μονόχωρος ναός κι αυτός, του τέλους του 19ου αιώνα, που ανήκε στην οικογένεια αυτή του Κοκολάκη και εορτάζει στις 23 Αυγούστου. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας, βλέπουμε το σπίτι της πρώην οικία Δωροθέας, ένα χαρακτηριστικό σπίτι της περιοχής, δίπατο, όπως ήταν τα περισσότερα σπίτια, που οι εργασίες, η καθημερινή ζωή ήταν στο Ανώι, ενώ το Κατώι χρησιμεύε ως αποθηκευτικός χώρος και πολλές φορές ως στάβλος. Βλέπουμε το λιακωτό του, προσανατολισμένο πάντα στην πλευρά της Ανατολής. Εδώ είναι μια ωραία φωτογραφία από την απέναντι πλευρά, με το μιλάβλακο μπροστά μας. Η οικία Μοσχοβάκου βρίσκεται εδώ πέρα. Η οικογένεια αυτή μετήκησε στους Μολάους από τη Μάνη, όταν πρωτολειτουργήσε το Γυμνάσιο Μολάων. Ο Γεωπόνος Μοσχοβάκος ήρθε και άνοιξε χαρτοπολείο και τυπογραφείο στην πόλη και κρατούσε αρχείο με όλα τα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, το οποίο αρχείο το συνέχισε και ο γιος του αργότερα, από όπου αντλούμε σημαντικές πληροφορίες για τον τόπο μας και την εποχή εκείνη. Λίγο πιο κάτω βρίσκεται η Δημόσια Βιβλιοθήκη Μολάων, που στεγάζεται σε ένα οίκημα με ενίκιο, αυτή τη στιγμή ακατάλληλο βέβαια για τη βιβλιοθήκη, αλλά η Δημόσια Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1955 με αρχική δωρεά του λογοτέχνη, δικηγόρου και βουλευτή Γεωργίου Ρουμάνη. Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας. Έχει εδώ και πολλά χρόνια δωρηθεί το κτίριο Μπουζουναρά για να γίνει βιβλιοθήκη. Έχει παραχωρηθεί για να γίνει βιβλιοθήκη, αλλά η στέγασή της όλο και αναβάλλεται και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία εργασία. Η οικία Καρύδη, ένα από τα ιστορικά σπίτια των Μολάων, με ισόγεια μεγάλη καμάρα, όπου στέγασε το σχολαρχείο για ένα διάστημα. Σημάδια των μαθητών στο χώρο που υπάρχουν, που ήταν η παλιά πόρτα με τα ονόματά τους, τα βλέπουμε ακόμα και σήμερα. Το σχολαρχείο ήταν το σχολείο που κάλυπτε τις δύο τελευταίες τάξεις του σημερινού δημοτικού και την πρώτη γυμνασίου. Η οικογένεια αυτή είχε και μήλο στο Φαράγγι. Η οικία Παπαμιχαλόπουλου, ακριβώς εδώ, στην άκρη του Φαραγγιού. Η οικογένεια αυτή ήταν μεγάλη ευεργέτης των Μολάων, καταγόμενη από το Χάρακα, παλιά οικογένεια Δημογερόντων, οι οποίοι συνέβαλαν έμπρακτα στην ανάπτυξη της πόλης. Μάλιστα, χάρη σε αυτούς που δώρισαν το χώρο για να γίνει το Δημόσιο Ταμείο στους Μολάους, μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα από τη Μονεβασία στους Μολάους. Το σπίτι αυτό βρίσκεται στο Χείλος του Λάρνακα. Έχει και το βόλτο του Παπαμιχαλόπουλου, όπου κατέβαινε από εκεί για το Φαράγγι. Η οικογένεια αυτή, η Παπαμιχαλόπουλη, ο Νικόλαος και ο Κωνσταντίνος, υπήρξαν βουλευτές, υπουργοί, πρόεδροι της Βουλής και για ένα μικρό διάστημα και πρωθυπουργός, με συγγραφική δράση μεγάλη, ιδιαίτερα ο Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος. Το Μιλάβλακο είναι ένα τοπόσημο των Μολάων, άλλωστε από τους πολλούς μήλους έχει πάρει και η πόλη μας το όνομά της. Οδηγούσε το νερό, αυτό το συγκεκριμένο Μιλάβλακο, στους μήλους του Κοκολάκη και του Λιωτσάκη και έχει διατηρηθεί, όπως το βλέπετε, μέχρι τις μέρες μας. Αν δεν συντηρηθεί βέβαια, κινδυνεύει να γκρεμιστεί. Η ανακατασκευασμένη οικία Ζαχαράκου είναι η οικία του παλιού γυμνασιάρχη των Μολάων. Η οικογένεια αυτή ήταν χτίστες οι ίδιοι και έχτισαν μόνοι τους το σπίτι και ακολουθούν, όπως και οι Λαγκαδιανοί, την ίδια τεχνοτροπία.
που έχουν χτίσει οι Λαγκαδιανοί τα περισσότερα σπίτια στους Μολάους, με τη βιοκλιματική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τα ανοίγματα στη νότια και ανατολική πλευρά των κτηρίων και λιγότερα στην βορεινή πλευρά. Στην στροφή του Φαραγγιού συναντάμε το μήλο του Καρύδη. Ο νερόμυλος αξιοποιούσε βέβαια την δυναμική ενέργεια της υδατόπτωσης για να κινηθούν οι μυλόπετρες για την άλεση των Δημητριακών. Ήταν μια σημαντική πηγή εσόδων για τους κατοίκους των Μολάων. Στην περιοχή μας υπήρχαν περίπου 10 νερόμυλοι. Οι πρώτοι ξεκινούσαν ψηλά από το Φαράγγι και ακολουθώντας τη ροή των υδάτων και την υψομετρική διαφορά έφταναν χαμηλά μέχρι το νοσοκομείο. Ο μήλος του Μιλονάκου είναι ο τελευταίος νερόμυλος των Μολάων που σταμάτησε τη λειτουργία του το 1970. Στο χώρο αυτόν του μήλου λειτουργούσε και ταβέρνα για τους πελάτες. Λόγω της μεγάλης αναμονής σε όλους τους μήλους την εποχή εκείνη, η λαϊκή παράδοση έπλασε ιστορίες και παροιμίες για τους μιλονάδες και τη ζωή γύρω από το μήλο. Ο Παλιόπυργος, ένας οχυρωματικός βράχος πάνω από την πόλη, χτισμένος πολύ πιθανόν την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, σε στρατηγικό σημείο ελέγχου. Χωρίς αξιόλογα ευρήματα, αλλά βρίσκεται σε θέση που ελέγχει τον κάμπο, καθώς επίσης και το δρόμο που ερχόταν από την πεδιάδα του Έλους μέσω της Κουρκούλας και έτσι ήταν ένας χώρος καλά πολύ στρατηγικός. Γύρω του ήταν ο εκκλησότοπος των Μολάων και από το σημείο αυτό πέρναγε και το μονοπάτι που οδηγούσε στα κτήματα της Κοκκινιάς. Η πρώτη κατοίκηση βέβαια της πόλης ήταν γύρω από τον Παλιόπυργο και δεξιά και αριστερά του Φαραγγιού. Η Αγία Παρασκευή, η πολιούχος της πόλης των Μολάων, ο σημερινός ναός είναι ο τρίτος που χτίστηκε στο ίδιο σημείο. Για πολλά χρόνια συνέρεαν οι προσκυνητές από όλη την περιοχή, από το Έλος, από το Γήθιο, με τις βάρκες για να φτάσουν στην Ελιά και να έρθουν να προσκυνήσουν τη χάρη της, γιατί τη θεωρούσαν θαυματουργή. Ιδιαίτερα δε πριν να χτιστεί η Αγία Παρασκευή της Κάλας, ήταν η γιορτή της πόλης μας. Ακόμα και σήμερα, οι απανταχού Μολαΐτες φροντίζουν να είναι στο γενέθλιο τόπο τους στις 26 Ιουλίου. Οι στέρνες των Μολάων. Οι στέρνες είναι ανοιχτές δεξαμενές που συνέλεγαν το νερό του Φαραγγιού για να ποτιστούν οι κήποι των σπιτιών, επειδή το νερό για άρδευση δεν ήταν διαθέσιμο όλες τις μέρες. Σήμερα έχουν απομείνει μερικές δεξαμενές, καθώς και τμήματα από το αυλάκι που οδηγούσε το νερό στα σπίτια της πόλης. Το νερό ήταν απαραίτητο πρώτα για τους μήλους και μετά για την άρδευση των κήπων και των αυλών των σπιτιών, τα λουλούδια και ό,τι άλλο είχε κάθε οικογένεια. Όταν δεν το χρειάζονταν οι μήλοι, τότε μπορούσαν να το παίρνουν οι κάτοικοι. Και όλα αυτά καθορίζονταν εγγράφως. Εδώ βλέπουμε την οικία, την πρώην οικία Ζερβάκου, γιατί σήμερα ανήκει ίσως στο δημόσιο ή δεν ξέρουμε πού. Σε αυτό το σπίτι, αυτό είναι ένα από τα λίγα τουρκικά σπίτια που έχουν απομείνει, με μεγάλο κτήμα και δύο στέρνες για να ποτίζεται ο κήπος από τα νερά του Λάρνακα. Το κτήμα αυτό είχε αμυγδαλιές, πορτοκαλιές, καρυδιές, ελιές. Η όλη αυτή έκταση ανήκε πρώτα στο συμβολιογράφο Βουζουναρά, που είχε κτήματα δίπλα στο Φαράγγι, στο καλύτερο κομμάτι της πόλης. Παρατηρούμε βέβαια σε αυτό το σπίτι ακόμα και την πολεμίστρα που υπάρχει δίπλα από τις σκάλες. Οι δύο καμάρες και το εσωτερικό του είναι ένα οχυρωματικό σπίτι.
και στο καλύτερο σημείο των μολάων. Κατεβαίνοντας τη διαδρομή, συναντάμε την πρώην οικία Μιλονάκου, του Εμμανουήλ Μιλονάκου, γιατί ο συγκεκριμένος ομογενής δόρισε ένα μέρος των χρημάτων για να γίνει το γκαλντερίμι που οδηγούσε στην Αγία Παρασκευή. Επειδή το προσκύνημα, η διαδρομή ήταν δύσκολη με πέτρες και επικίνδυνα σημεία, έτσι ο Εμμανουήλ Μιλονάκος με δική του δαπάνη έφτιαξε τον γκαλντερίμι και η πρόσβαση έγινε ευκολότερη. Εδώ βλέπουμε την οικία του Δικαιάκου και αυτή είναι ένα νεοκλασικό, ανακατασκευασμένο νεοκλασικό σπίτι που κτίστηκε τη δεκαετία του 30 από τον Δικαιάκο. Ήταν η εποχή που το ρεύμα αυτό του νεοκλασικισμού έφτανε και στην πόλη μας και συναντάται με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Βλέπουμε μερικά νεοτεριστικά στοιχεία στα σπίτια αυτά, συμμετρικά ανοίγματα, γύψινες διακοσμήσεις και σιδεριές που αποπνέουν τη χαρά της ζωής. Η οικία Νατιώτη, εδώ είναι ένα τμήμα από την παλιά μάντρα που περιέβαλε το σπίτι. Για λόγους ασφάλειας, η οικογένεια λειτουργούσε μακριά από τα βλέμματα των περιοίκων. Το σπίτι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα του μακριναριού παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Όπως θα σας πει και ο κύριος Γιαξόγλου, τα ισόγεια αυτά αγροτικά σπίτια, άνθρωποι και ζώα μπαίναν από την ίδια πόρτα που χωριζόταν ο χώρος με χαμηλό τοιχείο μέσα. Αυτό το σπίτι ανήκε στο γιατρό Τσατσαρόνι, ο οποίος μετήκησε στην πόλη μας από το γειτονικό δήμο Ευρώτα, όταν πια η πόλη είχε μια σημαντική αύξηση του πληθυσμού. Έτσι λοιπόν, όπως και άλλοι επιστήμονες, επέλεξαν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στην πόλη των Μολάων. Το σπίτι αυτό είναι η οικία Κωστάκου, με κήπο, σε αναβαθμίδες και μαντρότυχο. Τα νερά του Λάρνακα με φυσική ροή φτάνανε με ένα δίκτυο άρδευσης και το τσιμεντένιο αυλάκι να ποτίζουν τους κήπους και έφταναν μέχρι χαμηλά την πόλη. Σε αυτή την περιοχή, λόγω του πολύ καλού κλίματος και της ιδανικής θέσης που είχαν, καθώς και της ωραίας θέας, κατοίκησαν οι περισσότεροι κάτοικοι την περίοδο εκείνη. Είναι η παλιά πόλη, θα λέγαμε, των Μολάων. Συνεχίζουμε κατεβαίνοντας το μονοπάτι στην οικία Κοντοσταφάκου. Σε αυτό το σπίτι έμενε η Μαριγό Μαχαίρα, που κατά την παράδοση, κατόπιν οράματος της αόματης κόρης της, έχτισε τον πρώτο ναό της Αγίας Παρασκευής. Ένα από τα σπίτια που βλέπουμε με το χρώμα στο σοβά και τη χαρακτηριστική διακοσμητική ταινία γύρω-γύρω. Έχουμε και άλλα, συναντάμε και άλλα σπίτια με μπλε χρώμα, πάλι με κίτρινο, με λίγο ροζ. Εδώ ήταν το πρώην σχολαρχείο, αλλά και για δημοτικό σχολείο Μολάων. Μετά την απελευθέρωση, οι Μολάοι απέκτησαν δημοτικό σχολείο όπου φίτησαν μαθητές από όλη την περιοχή, συνέδεσαν το όνομά τους με την ανάπτυξη της πόλης. Έχει απομείνει βέβαια σε αυτή την κατάσταση σήμερα. Η οικία Σικαρά είναι ένα από τα σπίτια που έχουν το χαρακτηριστικό μαντρότυχο γύρω-γύρω. Εκτός από την ιδιωτικότητα, ο μαντρότυχος ήταν απαραίτητος και αναγκαίος για να μπορούν να αφήσουν τις πέτρες που βγάζανε από τα οικόπεδα. Την εποχή που δεν υπήρχαν τα σειρματοπλέγματα και ο τρόπος να απομακρυνθούν οι πέτρες από τα οικόπεδα ήταν πάρα πολύ δύσκολος, γιατί δεν υπήρχαν μεταφορικά μέσα, το χτίσιμο του μαντρότυχου ήταν μονόδρομος. Ένα τέτοιο λοιπόν δείγμα έχει απομείνει στο σπίτι αυτό που βλέπουμε.
Εδώ βλέπουμε την οικία Παπαδάκη και αυτό είναι χτισμένο τη δεκαετία του 20 με τα ψηλά ταβάνια, τις πόρτες, το ξύλινο, τις ψηλές πόρτες, το ξύλινο άτομα και μια πανοραμική θέα. Στο κτίριο αυτό που σήμερα στεγάζεται η Τράπεζα Πειραιώς έμενε ο βουλευτής Παναρίτης, είναι η πρώην οικία Παναρίτη. Ένα εξαιρετικό κτίριο νεοκλασικής μορφής που χτίστηκε από την οικογένεια αυτή όταν μετήκησαν από τα Κουπιά στο Σμολάος. Η συμμετρική όψη του κτιρίου, τα ακροκέραμα, ο εξώστης με τις μεταλλικές κατασκευές και το χρώμα της όχρας αναδεικνύουν το πνεύμα της εποχής όταν το νεοελληνικό κράτος αναζητούσε τη σύνδεσή του με το παρελθόν και η νεοκλασική αρχιτεκτονική ήταν από τις καλύτερες στιγμές. Το παλιό Δημαρχείο ή πρώην οικία Βουζουναρά. Ο Βουζουναράς, όπως μπορεί να είπαμε, ήταν ένας συμβουλιογράφος από το Γήθιο, από τα μέρη του Γηθίου, που ήταν πολλά χρόνια στους Μολάους, από τον τέλος 19ου με αρχές του 20ου αιώνα. Και αυτό το κτίριο στέγασε το Δημαρχείο για πολλά χρόνια, τη βιβλιοθήκη, τη φιλαρμονική, τον παιδικό σταθμό. Σταμάτησε τη λειτουργία του μετά όταν ο παιδικός σταθμός μεταφέρθηκε σε άλλο κτίριο. Είναι το κτίριο που πρέπει να γίνει βιβλιοθήκη και παραμένει για πάνω από 20 χρόνια αφημένο στη μοίρα του. Το πρώην πνευματικό κέντρο των Μολάων. Εδώ είναι η στιγμή που τον γκρεμίζουν. Ιδρύθηκε το 1967 με δωρεά του μεγάλου ευεργέτη από τα Πάκια Νικολάου Δημάκου. Την εποχή εκείνη η Μολά ήταν η πρώτη πόλη που είχε πνευματικό κέντρο στον ομό. Στο χώρο αυτό έγιναν σπουδαίες πνευματικές εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις μέχρι τη δεκαετία του 80. Η έλλειψη όμως συντήρησης και οι κακοτεχνίες, καθώς και το σημείο που ήταν χτισμένο, ήταν οι αιτίες για να κατεδαφιστεί το 2009 και να μην υπάρχει σήμερα πνευματικό κέντρο στην πόλη μας, σε μια πόλη που έχει τρεις θεατρικές ομάδες, έχει εργαστήρι ζωγραφικής, φιλαρμονική, συγγραφική δραστηριότητα από πολλούς Μολαΐτες. Ακριβώς δίπλα στο πνευματικό κέντρο ξεκινάει το Φαράγγι των Μολάων. Το Φαράγγι των Μολάων, το οποίο ξεκινάει πάνω από την κορυφή της Κουρκούλας και κατέληγε στο νοσοκομείο, σήμερα έχουμε ένα κομμάτι του Φαραγγιού από την πλατεία και προς τα πάνω. Στην επταετία, όταν πια η περιβαλλοντική συνείδηση δεν ήταν και τόσο διαδεδομένη όπως είναι σήμερα, το Φαράγγι κλείστηκε στο χώρο που είναι μέσα στο χωριό, μέσα στην πόλη και επιχωματώθηκε για να μπορεί να γίνει ένας δρόμος μεγάλος και πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα. Βέβαια, πολλοί θυμούνται ακόμα τα ειδόνια που τραγουδούσαν, που κελαϊδούσαν στο Φαράγγι όταν ήταν μαθητές στο γυμνάσιο που ήταν δίπλα από το Φαράγγι, το παλιό γυμνάσιο. Σήμερα, βέβαια, έχει γίνει μία λεωφόρος και παραμένει το τμήμα του Φαραγγιού από την πλατεία μέχρι πάνω. Είναι πραγματικά ένας πνεύμονας για τον τόπο μας. Είναι ένας χώρος όπου μπορούμε να έχουμε μία δροσιά για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Γύρω του αναπτύχθηκε και ο πρώτος οικισμός των Μολάων και με τα νερά του ζωντάνευαν όχι μόνο τους μήλους, για να κινούνται οι μήλοι, αλλά και πότιζαν και τους πορτοκαλαιώνες και όλους τους κήπους γύρω από το Φαράγγι. Σήμερα κάνουμε περιβαλλοντικά προγράμματα ή βόλτες στο χώρο αυτό. Στο σημείο αυτό βλέπουμε ένα μικρό εκκλησάκι, ένα μικρό προσκυνητάρι στην πλατεία των Μολάων κοντά, που είναι
ό,τι έχει μια θύμηση του ναού του Αγίου Σπυρίδωνα που υπήρχε ακριβώς απέναντι από την πλατεία. Κατά την τουρκοκρατία, στο χώρο αυτό, με το ο ναός αυτός έγινε τζαμί και αργότερα με την απελευθέρωση, με διάφορες αγοραπολισίες και παροχές από τα εθνικά, επειδή αυτό ανήκε πια στα εθνικά περιουσιακά στοιχεία, ιδιοποιήθηκε και έγιναν κατοικίες, αλλά απέμεινε αυτό το προσκυνητάρι για να θυμίζει ότι εκεί υπήρχε μια εκκλησία, ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνα. Η κεντρική πλατεία των Μολάων δημιουργήθηκε σε μια πρώτη της μορφή ύστερα από ενέργειες του πρώην κοινοτάρχη Δόκιου και δωρεά του Νικολακάκου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο λογοτέχνης Μιτσάκης, περιηγητής, είναι περισσότερο στενή παρά πλατεία, αλλά παραμένει ο χώρος συνάντησης των κατοίκων. Ο καθεδρικός ναός των Μολάων στο κέντρο της πόλης που χτίστηκε στο τέλος του 19ου αιώνα. Το κοντονοστάσιο προστέθηκε αργότερα. Η αρχική της μορφή ήταν με εμφανή την πέτρα, αργότερα όμως σοφατίστηκε και έχει τη μορφή που βλέπουμε σήμερα. Τώρα ξεφεύγουμε από τη διαδρομή που έχουμε καθορίσει ως περιβαλλοντικό πρόγραμμα και θα πούμε και θα κάνουμε μερικές αναφορές σε κάποια άλλα σπίτια των Μολάων. Η οικία Κολοκούρη, σε αυτό το σπίτι έζησε ο πρώην δήμαρχος Μολάων, κοινοτάρχης, ο Δόκιος, ο οποίος συνέβαλε στη δημιουργία της ομώνυμης πλατείας της πόλης. Το ίμιση του κτηρίου αυτού εδωρήθη από το Δόκιο για να γίνει νοσοκομείο, αλλά δεν υλοποιήθηκε ποτέ η δωρεά του. Γι' αυτό ίσως και παραμένει σε αυτή την κατάσταση. Ένα άλλο χαρακτηριστικό έτσι νεοκλασικό σπίτι της περιοχής είναι η οικία του κουνουπιώτη Νίνμος Φοβάκου. Σε αυτό το σπίτι έμενε ο φαρμακοποιός ο Κουνουπιώτης, ο οποίος ίδρυσε το δεύτερο φαρμακείο στους Μολάους το 1911, ένα χρόνο μετά το πρώτο που ήταν το φαρμακείο του Πανουτσόπουλου, και συνεχίζουν και τα δύο φαρμακεία τη λειτουργία τους μέχρι σήμερα από τους απογόνους. Σε αυτό το σπίτι που παραμένει σε μία κατάσταση ερυπιώδη, με πολύ ωραία στοιχεία όμως, έμενε ο γιατρός ο Λιβερδίσης, ο οποίος είχε έρθει από τον Πόντο με τη γυναίκα του και ένα μικρό κορίτσι που είχε βρει και είχε μείνει μόνο του σε εκείνα τα μέρη. Ήτανε ένας σπουδαίος επιστήμονας για χρόνια στην περιοχή, αλλά οι άσχημες καταστάσεις οδήγησαν στο θάνατό του. Η οικία Πετρέα, σε αυτό το διόρροφο σπίτι έμενε ο επιχρόνιος συμβολιογράφος Μολάων, ο Πετρέας, και αυτός μέτικος από την Καρδαμίλη. Σε αυτό το χώρο ήταν το πρώτο εργοστάσιο ηλεκτρισμού ιδιωτικό των Μολάων, το 1928. Προηγουμένως, στο χώρο αυτό λειτουργούσε εργοστάσιο ελαιουργίας και αλευροποιίας. Σήμερα υπάρχει ένα κτίριο. Ο Άγιος Γεώργιος, στην Πέρα Μεριά που λέμε, το Καμπέρι, είναι στο νότιο τμήμα της πόλης, χτισμένος στις αρχές του 18ου αιώνα, και μέχρι να χτιστεί ο ναός της γέννησης του Χριστού, παρέμενε ο Άγιος Γεώργιος, ο καθεδρικός ναός των Μολάων. Πριν σοβατιστεί ο ναός αυτός, είχε ωραίες αντιρρίδες και ήταν ακόμα πιο ωραίος από ό,τι βλέπουμε σήμερα. Η μαθητική εστία Μολάων, που είναι το κτίριο αυτό που βλέπουμε,
Χτίστηκε κατά τη διάρκεια της επταετίας στη θέση του παλιού νεοκλασικού γυμνασίου, το οποίο κατεθαπίστηκε. Φιλοξένησε για πολλά χρόνια τους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου από τη γύρω περιοχή, όταν η καθημερινή μετακίνηση στον τόπο κατοικίας τους ήταν δύσκολη. Το κτίριο αυτό με τα εμφανή μπετά χρήζει ανακαίνησης για να είναι λειτουργικό με τις νέες απαιτήσεις της πόλης. Το Γενικό Νοσοκομείο των Μολάων, που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1967. Μεγάλη ήταν η συνεισφορά των Ομογενών με επικεφαλής την Καλλιόπη Μάνου και τον Νικόλαο Δημάκο. Στην πορεία της λειτουργίας του αυξήθηκαν οι κλίνες και σήμερα λειτουργεί και μονάδα αιμοκάθαρσης. Πολύ σημαντικό για την περιοχή, για ολόκληρη την επαρχία, για ολόκληρο το Δήμο Μονεμβασίας, γιατί δεν υπάρχει άλλο νοσοκομείο. Το πιο κοντινό πια είναι η Σπάρτη, που είναι αρκετά μακριά. Πριν λειτουργήσει το νοσοκομείο, λειτουργούσε στο κτίριο αυτό, το κτίριο Κολιάκου, ο πρώτος υγειονομικός σταθμός των Μολάων. Ένα πρώτο μικρό νοσοκομείο. Πολλοί σήμερα εξιντάριδες έχουν γεννηθεί σε αυτό το χώρο, όταν οι γέννες δεν γίνονταν στα σπίτια και θέλανε νοσοκομείο με ευτήριο. Η πρώην Σικική, η δημιουργία της Σικικής ήταν μια μεγάλη διευκόλυνση των παραγωγών του τόπου μας στην εποχή εκείνη, όταν η μεταφορά των σίκων γινόταν με τα ζώα. Για τη δημιουργία της Σικικής έγινε δωρεά του οικοπαίδου από τον ομογενή Νικόλαο Παπαδάκη. Η οικία Ντρουφάκου, ακριβώς δίπλα στο Φαράγγι, δίπλα στο πρώην Φαράγγι, στο σπίτι αυτό έμενε ο λογοτέχνης Καλυφατίδης με το δάσκαλο πατέρα του και τη μολαΐτισσα μητέρα του. Ο πατέρας του είχε έρθει από τον Πόντο και υπηρέτησε ως δάσκαλο στην περιοχή. Έμεινε μέχρι το 1946 στους Μολάους, αλλά ακόμα και τώρα πάντα τους αναφέρει στα βιβλία του και το Λύκειο Μολάων φέρει το όνομά του ως Λύκειο Καλυφατίδη. Η οικία Χριστάκου. Το παραδοσιακό αυτό σπίτι ανήκει στο Γιάννη Χριστάκο, που ήρθε με την οικογένειά του από τη Μυτιλίνη. Η ωραία απλόπορτα με τη μεγάλη μάντρα. Το σχέδιό του αλλά και η επιπλωσή του είναι μοναδικά για τον τόπο μας και μας συνδέουν με ένα παρελθόν νοσταλγικό που δεν πρέπει να χαθεί. Η οικία Γιαννιού, ένα από τα παλιά όμορφα σπίτια των Μολάων και από τα πρώτα που είχαν ραδιόφωνα, όπως αναφέρει και ο τύπος της εποχής, το είχαν χρησιμοποιήσει και οι Γερμανοί κατά τη διάρκεια της κατοχής. Εδώ βλέπουμε την οικία Κουνουπιώτη και αυτή δίπλα στο πρώην Φαράγγι, στο δρόμο. Ο γιατρός Κουνουπιώτης, που υπήρξε και δήμαρχος Μολάων και πρόεδρος του νοσοκομείου, έμενε σε αυτό το σπίτι. Και σε αυτό εδώ το σπίτι του Νικολάου Παπαδάκη, ένας από τους ευεργέτες και αυτός τους Μολάους, των Μολάων, αγόρασε το σπίτι αυτό το 1937, όπως το αναφέρει και η εφημερίδα της εποχής, ερχόμενος από την Αμερική. Βοήθησε πολλούς στρατιώτες που πήγαν στο μέτωπο το 40, αλλά και τον τόπο του με δωρεές. Εδώ τελειώνουμε την περιήγηση από μένα και θα μας πει ο κύριος Γιαξόγλου λίγα λόγια για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική στα σπίτια των Μολάων. Καλησπέρα σας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Μολάων,
που έχει σαν θέμα η Μολάη τα παλιά και αφορά μια ψηφιακή περιήγηση με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, αφού δεν μπορούμε λόγω COVID-19 να βρισκόμαστε και να παρακολουθούμε αυτές τις παρουσιάσεις ζωντανά. Και μετά από την παρουσίαση που έκανε η κυρία Μαρία Βιλονά, εγώ θα σας μιλήσω, θα σας πω λίγα πράγματα για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και των Μολάων. Λέω και των Μολάων γιατί θα πούμε και λίγα πράγματα για να καταλάβουμε και πώς είναι η παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Λακωνίας. Στην παρουσίαση του Google Earth θα δείτε εκεί που αναφέρεται περί της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, από κάτω στο τέλος έχει μια ένδειξη περισσότερα. Εάν πληκτρολογήσετε πάνω στην λέξη αυτή, θα σας μεταφέρει σε ένα αρχείο PDF, όπου εκεί είναι όλη η παρουσίαση και με κείμενα και με εικόνες. Γιατί εγώ θα σας παρουσιάσω τώρα μόνο εικόνες για την ευκολία της παρουσίασης και του χρόνου. Και μπορείτε να τα διαβάσετε εκεί με την ησυχία σας. Εδώ θα μιλήσουμε πια για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Στην περιοχή της Λακωνίας, εδώ βλέπουμε το χάρτη της Λακωνίας με τρία χρώματα, ένα θαλασσί επάνω, ένα κίτρινο δεξιά και ένα πράσινο ανοιχτό αριστερά. Στην περιοχή της Λακωνίας, ο κυρίαρχος τύπος των κτηρίων της κατοικίας ήταν το ανοιγοκάτογο μακρινάριο, όπως το λέμε, που είχε πάρτε διαστάσεις, ένα μυστήριο πράγμα, περίπου 6 επί 12. Αυτή η τυπολογία την συναντάμε σε όλους τους οικισμούς σχεδόν της Λακωνίας, με εξαίρεση μικρή στη Μάνη. Επάνω αριστερά, εκεί που δείχνουμε, που υπάρχει ένδειξη Α1, είναι τα κτίρια τα οποία συναντάμε στο δυτικό κομμάτι της επαρχίας Λακεδαίμονας. Όπως βλέπετε, είναι διόροφα ή τριόροφα εκεί που οι κλήσεις το επέβαλαν ή τα χρήματα των ιδιοκτητών το βοηθούσαν. Και είναι όλα αυτά με το 6x12. Σε αυτή την περιοχή το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι έχουμε ένα χαγιάτι στην στενή μπροστινή πλευρά, σκεπαστό, και ένα χαγιάτι στην αριστερή πλευρά, στην νότια πλευρά. Δεξιά, που είναι η περιοχή της ανατολικής επαρχίας Λακεδαίμονας, βλέπουμε ότι το χαγιάτι το μπροστινό δεν πολύ υπάρχει και επίσης δεν έχουμε σκεπαστά χαγιάτια στην νότια πλευρά. Κάτω είναι η περιοχή της Επιδάρμου Λυμπηράς. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Βλέπετε στην Αριάννα ή στο Αλεποχώρι, που είναι ο κυρίαρχος τύπος που συναντάμε στην περιοχή αυτή, και θα δούμε ότι αυτό τον τύπο τον βλέπουμε και θα το δούμε και στους Μολάους. Στη στενή πλευρά έχουμε απλώς δύο παράθυρα και δεξιά, βλέπετε εδώ σε αυτή την εικόνα, έχουμε την ανοιχτή βεράντα, το λιακό όπως το λέμε, με τη σκάλα η οποία, με την οποία ανεβαίνουμε στον όροφο. Στην περιοχή του Παπαδιανίκων και του Ασοπού έχουν μια ιδιαίτερη τυπολογία. Είναι αυτά με τα πολύ ωραία χρώματα κτίρια, τα οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι ιδιοκτήτες βγάζουν το σοβά και τα αρμολογούν κακώς, διότι αυτός ήταν ένας χαρακτηριστικός τύπος των κτισμάτων της περιοχής αυτής, με τα ωραία χρώματα, τα γεώδη, τις όχρες, τα μπλε, τα μαύρα πολλές φορές. Και
Επίσης, στην τελευταία κάτω δεξιά εικόνα είναι από τη Νεάπολη, που εκεί, σαν ένα ημιαστικό κέντρο, όπως θα δούμε και στους Βουλάους, έχουν αρχίσει και εμφανίζονται και κάποια νεοκλασικίζοντα ή νεοκλασικά κτίρια. Αριστερά, κάτω αριστερά με το πράσινο χρώμα, είναι η περιοχή της Μάνης. Η περιοχή της Μάνης έχει μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, τελείως διαφορετική από αυτήν που συναντάμε σε άλλες περιοχές, όπως τελείως διαφορετική αρχιτεκτονική εντοπίζουμε και στην κάτω πόλη του κάστρου της Μονεμβασίας. Πάμε παρακάτω να δούμε τώρα την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των Μολάων. Αυτά είναι κάποια κτίρια από τις Μολάους. Αυτά τα είδατε και θα τα δείτε και περισσότερο και στην περιήγηση που θα κάνετε μέσω του Google Earth. Είναι και εδώ αυτό το 6x12 με τα δύο παράθυρα. Και στα μεγαλύτερα κτίρια, στα κτίρια που ανήκαν σε πιο εύπορους και παράγοντες διάφορους πολιτικούς, που δεν τους έφτανε η ανάπτυξη σε αυτό το η ανάπτυξη κατοικίας σε ένα μικρό κτίριο 6x12, γινόταν και προσθήκες πάλι με 6x12 και δημιουργούσαν κτίρια σε σχήμα γάμα. Και εδώ βλέπουμε το λιακό με τη σκάλα, το χαγιάτι αυτό είναι μεταγενέστερο. Και στους Μολάους, όπως και σε άλλους οικισμούς, και στη Σπάρτη και στο Γήθιο, στα Νιάτα, στην Νεάπολη, γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές 20ου, εμφανίζονται και κτίρια νεοκλασικής τυπολογίας. Στην κάτω φωτογραφία βλέπετε δύο τέτοια χαρακτηριστικά κτίρια από τους Μολάους και κάτω αριστερά είναι ένα κτίριο που έχει στοιχεία από την τυπολογία που, από τα κτίρια που συναντάμε στα Παπαδιάννικα, με τα πλαίσια, τα λευκά γύρω-γύρω και το πεταχτό με το χρώμα. Παρόλο που έχουμε κάποιες διαφορές όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση των κτιρίων, εσωτερικά σχεδόν όλα τα κτίρια έχουν την ίδια, ας το πούμε, διαρρύθμιση. Στο ισόγειο, το οποίο το χρησιμοποιούν κυρίως για αποθήκες, στο πίσω μέρος υπάρχει μια καμάρα. Αυτή η καμάρα έπαιζε διπλό ρόλο. Αφενός, κάτω στο ισόγειο, λόγω του ότι αυτά τα κτίρια ήταν κυρίως χωμένα μέσα στο έδαφος, τη χρησιμοποιούσαν σαν ψυγείο, κατά κάποιο τρόπο. Από την άλλη μεριά, από πάνω, είχαμε ένα σταθερό δάπεδο, άκαυστο, που η επικάλυψή του γινόταν με σχιστόπλακες ή με μια τσιμεντοκονία, με ένα τσιμέντο ή με πλακάκια στα νεότερα χρόνια. Οπότε εκεί από πάνω μπορούσε με ασφάλεια να τοποθετηθεί το τζάκι. Γιατί ακριβώς πάνω από αυτό, αν πάμε στην κάτωψη του ορόφου, στη θέση αυτή που είναι που είμαστε πάνω από την καμάρα, είναι το χειμωνιάτικο. Εδώ ήταν αυτό που σήμερα λέμε καθημερινό. Εδώ γινόταν όλη η ζωή της οικογένειας. Συνήθως στο παραθύρι, θα το δούμε και παρακάτω, ήταν ο νεροχύτης, εδώ ήταν το τζάκι. Στον τοίχο αυτόν συνήθως υπήρχε μια τάβλα που βάζανε τα ψωμιά κτλ. Όπως έμπαινες από την είσοδο, είχες ένα χολάκι. Ακριβώς απέναντι ήταν αυτό, από εδώ έμπαινες, ακριβώς απέναντι ήταν ένα μικρό δωμάτιο, η καμαρούλα. Αυτό ήταν το υπνοδωμάτιο. Ήταν μικρό για να μπορεί και να ζεσταίνεται. Και από την άλλη μεριά ήταν απέναντι, δηλαδή από το χειμωνιάτικο, ήταν η σάλα. Η σάλα
ήταν ένας χώρος πολλαπλών χρήσεων. Όπως βλέπετε στη φωτογραφία, έχω βάλει φωτογραφίες από το Λαογραφικό Μουσείο της Τεμνίτσας για λόγους να μην βλάψω την ιδιωτικότητα των παρόλο που είχαμε φωτογραφίες από σπίτια των Μολάων. Στο κέντρο υπήρχε ένα μεγάλο τραπέζι. Είχαν τους καναπέδες, μπαλοντίβανα, τα μπαούλα συνήθως που ερχόντουσαν από την... τα φέρανε οι Αμερικάνοι και και δύο-τρία κρεβάτια, δεν φαίνονται εδώ, αλλά υπήρχαν και δύο-τρία κρεβάτια για να καλύψουν τις ανάγκες ύπνου της οικογένειας. Στους τοίχους είχαν διάφορες φωτογραφίες, σας δείχνω εδώ έτσι, χαρακτηριστικές φωτογραφίες, αυτές είναι από ένα σπίτι στους Μολάους, παλιές φωτογραφίες. Στο σχέδιο αυτό είναι αυτό το ανογκοκάτογο παραδοσιακή οικία σε τομή. Στο πίσω μέρος είναι αυτό που είπαμε η καμάρα και μπροστά το πάτωμα ήταν ξύλινο με ξύλινα δοκάρια και ένα σανίδωμα στο πάνω μέρος. Από κάτω συνήθως ήταν τα ζώα. Οπότε αντιλαμβάνεστε μέσα από τις χαραμάδες των σανιδών είχαμε και τις οσμές αλλά και τη ζεστασιά των ζώων. Εδώ θα δούμε μερικές λεπτομέρειες από τα σπίτια αυτά. Επάνω αριστερά είναι ένα κομμάτι από την καμαρούλα, από το υπνοδωμάτιο με αυτά τα σιδερένια κρεβάτια και μια κούνια επίσης, μεταλλική. Αυτό, τα σιδερένια κρεβάτια ήταν σε σπίτια που είχαν κάποια λεφτά. Συναντάμε στα πιο φτωχικά σπίτια, το κρεβάτι ήταν με... βάλλον το πω διαφορετικά, στα πολύ φτωχικά σπίτια, το κρεβάτι ήταν δύο τρίποδα, σανίδες και ένα χειρένιο στρώμα. Δεξιά βλέπουμε ένα τζάκι. Και ένα άλλο στοιχείο που συναντάμε σχεδόν σε όλα αυτά τα σπίτια ήταν τα εικονοστάσια. Βλέπουμε δύο χαρακτηριστικά εικονοστάσια, ένα επάνω δεξιά και ένα κάτω πάλι δεξιά. Εδώ βλέπουμε τον νεροχύτη, ο οποίος συνήθως υπήρχε 99,9% κάτω από ένα παράθυρο στο χειμωνιάτικο. Και εδώ είναι πάλι μια κουζίνα. Έτσι για να πούμε και έτσι λίγα πιο ευχάριστο, με πατητή τσιμεντοκονία. Τώρα ανακαλύψαμε την πατητή τσιμεντοκονία. Αυτό ήταν με λαδοβογιές και τα λοιπά που φτιάχνανε οι νοικοκυρές και ένας τσιμέντινος νεροχύτης και εδώ αυτή είναι η χαρακτηριστική ξύλινη πιατοθήκη. Αυτά τα στοιχεία τα συναντάμε σχεδόν σε όλα τα σπίτια της παραδοσιακής ακτονικής. Εδώ βλέπουμε την γκαμάρα που σας έλεγα προηγουμένως στο βάθος που έχουν διάφορες κάσες που αποθήκευαν τα διάφορα προϊόντα τους. Από κάτω είναι πάλι από το ισόγειο μιας παραδοσιακής οικίας η περιοχή που σταυλίζονταν τα ζώα και αποθήκευαν τα άχυρα κτλ. Στην επάνω δεξιά φωτογραφία βλέπουμε ένα σπίτι καθαρά παραδοσιακής τυπολογίας που είναι αυτή τη στιγμή είναι ασπρισμένο και εδώ φαίνεται ο λιακός με την καμάρα από κάτω που οδηγούσε στο ισόγειο και την μπέτρινη σκάλα που έφτανε στο λιακό και από εκεί έμπαινε στην κυρίως κατοικία. Παρατηρούμε ότι στον όροφο μεν υπάρχουν δύο παράθυρα, είναι και αυτές οι προξοχούλες, είναι κάτι πλάκες που βάζανε συνήθως δεξιά και αριστερά από τα παράθυρα, για να αποθηκεύουν εκεί διάφορα ευπαθή
φαγητά που θέλανε να τα φτάσουν τα διάφορα ζούνια. Και κάτω βλέπουμε μια χτιστή υδροροή συλλογή των οβρίων στην περιοχή της Επιδάρμου Λιμπυράς και σε ένα τμήμα της νότιο-ανατολικής Λακεδαίμονος. Είχαμε πρόβλημα με τα πηγαία νερά. Δεν υπήρχαν πηγές. Οπότε οι κάτοικοι φρόντιζαν να μαζεύουν τα όμβρια νερά με ένα τέτοιο σύστημα ή παρεμφερές και τα οποία το οδηγούσαν σε στέρνες για να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες τους. Ένα άλλο στοιχείο της πραγματικής τεκτονικής και της ζωής, ας πούμε, στα παλιότερα, ήταν οι εσωτερικές αυλές. Όπως είδαμε, η κλειστή χώρη ήταν μικρή. Οπότε, για να καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες, η αυλή ήταν ένα σημείο, ένας χώρος, όπου ζούσαν πολύ καιρό και έκαναν και τις διάφορες δουλειές παράλληλες όσον αφορά τις ανάγκες τους σαν άνθρωποι. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η φούρνη που ήταν πάντοτε στις αυλές. Βλέπουμε εδώ πέρα δύο φωτογραφίες δύο φούρνων. Ένα άλλο στοιχείο ήταν οι αυλές αυτές ήταν περιτυχισμένες και είχαμε μία αυλόπορτα που οδηγούσε σε αυτές. Βλέπουμε εδώ πέρα διάφορες φωτογραφίες. Θα πρέπει να ομολογήσω ότι στους Μολάους δεν συνάντησα και πάρα πολλές έτσι ενδιαφέρουσες. Σε άλλους οικισμούς είναι πολύ περισσότερες. Ίσως οι Μολάους να έχουν καταστραφεί κιόλας. Και αυτό που θέλω να δείτε είναι, είδατε, μπροστά είναι έτσι περιποιημένη, στο πίσω μέρος είναι λιγάκι πιο ψηλή για να μπορεί να ανοίγει εύκολα η πόρτα. Και εδώ είναι μια πιο νεότερη αυλόπορτα μεταλλική. Και φυσικά οι νοικοκυρές, αλλά και οι νοικοκυρέοι, στις αυλές αυτές, επειδή ζούσαν πολύ χρόνο, φρόντιζαν να τις περιποιούνται, να βάζουν τα φυτά, εκτός από τους κήπους. Τους κήπους τους, οι κήποι αναπτύσσονταν σε άλλα οικόπεδα έξω από τη... Και να πούμε επίσης ότι σε κάποια γωνιά της αυλής υπήρχε και το εντός εισαγωγικών μέρος, ο χώρος της γηνής. Δεν υπήρχαν χώροι γηνής, όπως είδατε στη προηγούμενη διαφάνεια που είχαμε δει σε κάτωψη την διαρρύθμιση των κατοικιών αυτών. Δεν υπάρχει μέσα χώρος της γηνής. Τις ανάγκες τους τις κάλυπταν με μικρά κτηριάκια τα οποία τα φτιάχνανε σε κάποια άκρη της αυλής. Απλώς να αναφέρω ότι στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές του 80, όταν δουλεύαμε στη Σπάρτα και σε άλλες περιοχές, εκείνη την εποχή οι δουλειές που κάναμε και οι άδειες που βγάζαμε ήταν για ανακατασκευή των χαγιατιών και την κατασκευή κουζίνας και χώρου υγιεινής έξω από την κύρια κατοικία. Ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία. Αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για την παραστασιακή αρχιτεκτονική και απλώς τελειώνουμε με μια φωτογραφία πάλι από τους Μολάους, από τα παλιά. Και εύχομαι να φροντίζετε αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πρέπει να φροντίζουμε και να διατηρούμε τα κτίρια τα παλιά, γιατί αυτά είναι η ιστορία μας και μέσα από αυτά βλέπουμε και πώς ζούσαν
οι άνθρωποι εκείνη την εποχή και καλό είναι αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.